Πολεμικό σκηνικό το απόγευμα της Τρίτης στη θέση Διαβολόρεμα στην Καράβα της Λέσβου. Κάτοικοι που αντιδρούν στην ανέγερση κλειστού κέντρου φιλοξενίας μεταναστών συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες έβραξαν τον δρόμο προς την επιταχθήσα έκταση. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του εργατικού κέντρου, οι ντόπιοι φώναξαν συνθήματα για τον απεγκλωβισμό των μεταναστών από το νησί τους. Ζητάμε αποσυμφόρηση, ζητάμε να σεβαστούν τη βούληση των νησιωτών και να μην δημιουργήσουν άλλες δομές και πόσο μάλλον κλειστές δομές οι οποίες θα γίνουν φυλακές ψυχών. Ζητάμε να σεβαστούν τους νησιώτες που τόσα χρόνια σήκωσαν στις πλάτες τους το προσφυγικό μεταναστευτικό. Να ανοίξουν τα σύνορα, να πάνε οι άνθρωποι όπου θέλουν μέχρι να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Και να μοιραστεί στην Ελλάδα το πρόβλημα και να μείνει στην Ελλάδα, στη Μυτιλίνη, το μέρος της αναλογή. Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, κατέθεσε εν το μεταξύ μηνυτήρια αναφορά, καταγγέλλοντας ότι οι μηχανήματα του στρατού εκχέρσωσαν παράνομα πευκόφητη δασική έκταση για να φτάσουν στο σημείο της ανέγερσης. Επεισόδια σημειώθηκαν και στοιχείο στη θέση 17 του οροπεδίου του ΕΠΟΥΣ, όπου κάτοικοι καταγγέλουν απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ εναντίον τους. Νωρίς το βράδυ η κατάσταση εκτονώθηκε, ωστόσο τόσο στοιχείο όσο και στη Λέσβο επικρατεί εύθραυστη ηρεμία. Την ίδια ώρα η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κάλεσε σε γενική απεργία για την Τετάρτη. Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για πρωτοφανή αστυνομική βία και σημειώνουν πως δεν εγκαταλείπουν τον αγώνα. Αργά ή γρήγορα θα κατορθώσουν να φτάσουν στη θέση Καράβα και θα εμποδίσουν τη δημιουργία του νέου κλειστού προσφυγικού κέντρου. Από τη Λέσβο για το Euronews, Απόστολος Στάικος.